Το χάνουν οι ομάδες που πηγαίνουν σε έναν τελικό. Ο Ολυμπιακός πήγε σε ένα ακόμα τελικό. Είμαστε περήφανοι γι' αυτό. Είμαστε υπερήφανοι για την ομάδα μας. Για την όλη πορεία μέχρι το τελευταίο παιχνίδι αυτό του τελικού. Πιστεύω ότι σε μια δυσκολότερη Ευρωλίγκα όλων των εποχών, με τον τρόπο που διεξήχθη, με το νέο σύστημα, με τόσο αξιόμαχες και αξιόλογες ομάδες, το να πάρεις την πρόκριση στους 8, 1,5 μήνα πριν τη λήξη της κανονικής περίοδου, με το να πάρεις το πλεονέκτημα έδρας 4 αγωνιστικές πριν λήξη η κανονική περίοδος, με το να φτάσεις στο Final Four, με το να αποκλείσεις την πρωταθλήτρια Ευρώπης, την Τζέσικα Μόσχας, και να παίξεις τον τελικό, νομίζω ότι αν μη τι άλλο αυτό είναι ένα μεγάλο κατόρθωμα και αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στους παίκτες και στην ομάδα. Θέλαμε οπωσδήποτε να κερδίσουμε και το τρόπαιο. Δυστυχώς δεν τα καταφέραμε. Μας μένει η πικρία, γιατί όταν παίζεις ένα τελικό θέλεις να φτάσεις να τερματίσεις πρώτος. Όμως η προσπάθεια ήταν μεγάλη και νομίζω ότι αυτό αναγνωρίστηκε από όλους τους φιλάθλους, από όλο το κόσμο του Ολυμπιακού, τον οποίο θέλω να ευχαριστήσω για τη συμπαράστασή του και στην Κωνσταντινούπολη όλους αυτούς που ήρθαν, αλλά και στην Ελλάδα. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός απέδειξε ότι είναι μια ομάδα συνόλου, μια ομάδα που προσπαθεί μέσα στο γήπεδο, δίνει κουράγιο σε όσους προσπαθούν, όχι μόνο στον αθλητισμό, αλλά γενικότερα στη ζωή τους. Θέλω να ευχαριστήσω και τους φιλάθλους από όλες τις ομάδες, γιατί πραγματικά είδαμε μια συμπαράσταση από πολύ κόσμο και μια αναγνώριση στην προσπάθεια των παικτών και της ομάδας μας. Σε ευχαριστούμε γι' αυτό. Ήταν στιγμές πολύ σημαντικές, πολύ έντονες, πολύ συγκινητικές και είμαστε χαρούμενοι για ένα πολύ όμορφο ταξίδι που ναι, μεν δεν στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία, αλλά μας δίνει μια ικανοποίηση ότι φτάσαμε μέχρι το τελευταίο παιχνίδι, μέχρι το παιχνίδι του τύπου. Μπράβο, μεγάλε! Εκείνο που μένει τώρα είναι να ξεκουραστούμε για μία μέρα. Από αύριο ξεκινάμε τις προπονήσεις μας και αφοσιωνόμαστε στο ελληνικό πρωτάθλημα, που είναι και αυτός ένας μεγάλος στόχος μας. Έχουμε πρώτα να παίξουμε τον ημιτελικό με τον Άρη. Είναι το τρίτο παιχνίδι στη σειρά. Θέλουμε να πάμε καλά, να τελειώσει η σειρά σε αυτό το παιχνίδι και από εκεί και πέρα να επικεντρωθούμε στους τελικούς που αρχίζουν στο τέλος της εβδομάδας. Να δώσω συγχαρητήρια σε όλους που απαρτίζουν την ομάδα, πρώτα απ' όλα στους παίκτες, στη διοίκηση που είναι πάντα κοντά μας, στους συνεργάτες όλους, από όποιο πόστο και αν είναι, στο staff για την προσπάθεια που έγινε μέχρι τώρα και στον κόσμο μας, στον κόσμο του Ολυμπιακού που στηρίζει αυτή την ομάδα, καταλαβαίνοντας τη μεγάλη προσπάθεια που έχει κάνει.